Σήμερα 130 νεκροί, 700 διασωληνωμένοι και συνολικά από την αρχή της πανδημίας 19.745 νεκροί. Η Ελλάδα φιγουράρει με τα πιο αυστηρά κατά περιόδους μέτρα στο φαίνεστε, γιατί στην πραγματικότητα εκεί που θα έπρεπε στους χώρους εργασίας, στα σχολεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν ισχύει αυτό, δεν ισχύει η αυστηρότητα των μέτρων ή η προληπτική έλεγχη. Είναι πρωταθλήτρια σε θανάτους ανά πληθυσμό, ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού. Αυτή την κατάσταση βιώνουμε με 700 διασωληνωμένους τη στιγμή που η κυβέρνηση επέρεται ότι κατόρθωσε να πετύχει το στόχο. Ποιο στόχο? Των 1.200 κλινών μεθ, τη στιγμή που δήθεν υποτίθεται είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος, τη στιγμή που οι αρμόδιες εταιρείες εντατικής θεραπείας και αναισθησιολογίας αναφέρονται σε 3.500 κλίνες ανάλογα με τον ελληνικό, με τον πληθυσμό της χώρας. Πώς φτάσαμε ως εδώ? Εμφανές. 2021, 575 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για την υγεία. 2022, 235 εκατομμύρια και παραπάνω εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για τα νοσοκομεία, για τη δημόσια και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Παντελής απαξίωση και διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και επέρονται τώρα ότι θα δώσουν επίδομα στους ήρωες αγωνιστές υγειονομικούς, το οποίο βέβαια ακόμη δεν θα το πήραν, δεν το πήρε κανένας, και όταν το πάρουν από την άλλη τσέπη θα το πάρει η εφορία, ενώ μήνες ολόκληροι εφημεριών και υπερβάσεων είναι απλήρωτες και δεν έχουν ούτε καν ενταχθεί στον καινούριο προϋπολογισμό. Κατανοείται με αυτή την ακραία υποχρηματοδότηση του συστήματος υγείας και για τον επόμενο χρόνο ποια είναι η μοίρα των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πώς θα εξωθηθεί σε αναγκαστική, σε πιεστική ιδιωτικοποίηση και σε δυνατότητα κερδοφορίας με εισαγωγή των συνεργασιών δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τον επόμενο χρόνο είναι σαφές ότι η υγεία και η παιδεία κυρίως, πέραν από τα υπόλοιπα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα κτλ. Και την εφαρμογή όλων αυτών του εξαυλώματος νόμου Χατζηδάκη και ό,τι προβλέπει για όλα αυτά, η παιδεία και η υγεία θα είναι στο επίκεντρο των περικοπών και των πιέσεων για ιδιωτικοποίηση. Οπότε θα είναι ένας χρόνος πάλι πυκνά συνδικαλιστικός, με πυκνό απέτηση για αγώνα και παρουσία όλων μας.